Έχουμε τον κύριο Κρέτσο εδώ μαζί μας, τον Υφυπουργό. Ψηφιακής πολιτικής, τηλεπικοινωνιών και ενημέρωσης. Και το χαρτοφυλάκι, το χαρτοφυλάκιο για τις ταινίες. Καλώς ήρθατε, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, σιδερένιος και όλα στη νέα σας θέση. Έχουμε εξέλιξη στις τηλεοπτικές άδειες, αλλά όπως λένε εδώ και οι συνάδελφοι. Καβάλα, έτσι. Καβάλα είναι, καβάλα είναι. Καβάλα βλέπουμε. Θα μπορούσατε να συνδεθείτε και με αυτή την είδηση που μόλις είχαμε, γιατί το θέμα και τον πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τις ομορφιές και να έχουμε εδώ κινηματογραφικά γυρίσματα είναι ένα κομμάτι το οποίο το έχουμε συζητήσει και το θέλουμε πάρα πολύ έτσι και για την προβολή της χώρας μας προς τα έξω. Ναι, και μπορώ να σας πω ότι προχωράει, δηλαδή έχουν αλλάξει πολλά εδώ και ένα χρόνο από τότε που ψηφίσαμε το πρώτο επενδυτικό κίνητο που προσφέρει η Ελλάδα στους παραγωγούς, το οποίο έχει συγκεντρώσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και από το εξωτερικό, και αυτό το κίνητρο έχει ήδη διαμορφώσει ένα ενδιαφέρον το οποίο θα εκφραστεί πολύ σύντομα με πολλές παραγωγές που θα έρθουν στη χώρα. Και από εκεί και πέρα πρέπει να συνεχίσουμε και με άλλα μέτρα, τα οποία είναι και ο μεγάλος μου πονοκέφαλος για τους επόμενους μήνες. Ξέρετε, γιατί παρακολουθήσαμε το προηγούμενο διάστημα, πέρυσι εδώ στην εκπομπή, τα πίσω μπρος, δηλαδή αυτά της γραφειοκρατίας. Πάντως, οι εικόνες που βλέπουμε πίσω μας τώρα είναι αυτό, από το Σούνιο. Αν θα γίνει. Εντάξει, να σας πω όμως κάτι. Αν θα γίνει το γύρισμα στο Σούνιο, δεν θα γίνει όλα το γύρισμα στο Σούνιο. Αν θα κλείσει για τους επισκέπτες, όχι τι λέγανε οι αρμόδιες υπηρεσίες. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να κοιτάμε και μπροστά όμως. Και μπορώ να σας πω τελικά και η παραγωγή στο Σούνιο έγινε. Γι' αυτό ρωτάμε, αν λυθήκαν αυτά, αν μπήκαμε σε μια ελληνοτροπία. Αφήστε μου όμως λίγο να σας πω και κάποιες ειδήσεις που ενδεχομένως σας έχουν διαφύγει, διότι καλύπτεται μια μεγάλη γκάμα στο ρεπορτάζ. Προχθές είχαμε από το Shanghai TV την έγκριση ενός αιτήματος πάλι για το Σούνιο από το ΚΑΣ. Σε λίγες μέρες έρχεται το Assassin's Creed στην Ελλάδα, μια μεγάλη πολυμελής ομάδα με δημοσιογράφους γύρω στα 80 άτομα, όπου έχουν φτιάξει ένα video game. Μιλάω για τη Ubisoft, μια εταιρεία περίπου 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων τζίρου και αναπαριστά την αρχαία Ελλάδα. Και πιστέψτε με, τα video games, επειδή έχουν και διπλάσιο τζίρο από τον κινηματογράφο και μεγάλη απήχηση, κυρίως στο νεαρικό πληθυσμό. Τι είναι αυτό, γιατί τα video games αποκτήνονται και σε νέους ανθρώπους πολλές φορές που θα είναι τουρίστες για πολλά χρόνια. Είναι ένα video game το οποίο όμως, και τα video games είναι μια μορφή τέχνης, όπως είναι και η τέχνη της ψύχωσης, το animation, το οποίο αναπαριστά την αρχαία Ελλάδα με ήρωες και έχει πάρα πολλά ιστορικά στοιχεία. Είναι μια μεγάλη τιμή, αν θέλετε, για τη χώρα μας και θα ταξιδέψει η ελληνική ιστορία παγκοσμίως, διότι σωστό ήταν αυτό που τέθηκε πριν και καλώς κάνετε και πρέπει να τα λέμε αυτά. Η χώρα μας είναι όμορφη, γνωρίζουμε όλοι ότι ίσως είναι και το πιο όμορφο και μοναδικό φυσικό πλατό που υπάρχει παγκοσμίως, έτσι. Σωστά. Δηλαδή υπάρχει ποικιλία, εναλλαγή τοπίων και ομορφιάς η οποία συγκινεί κάθε κινηματογραφιστή, αλλά από εκεί και πέρα, πέρα από τους τουρίστες που θα έρθουν να απολαύσουν οι ίδιοι και θα είναι μια βιωματική εμπειρία η ομορφιά της χώρας και ό,τι αυτό έχει να προσφέρει σε επίπεδο έτσι, εμπειρίας, πρέπει να επίσης να δώσουμε τη μάχη, να ταξιδέψει το ελληνικό τοπίο σε όλες τις γραμμικές και τις επιγραμμικές πλατφόρμες, σε όλα τα τηλεοπτικά δίκτυα, στο διαδίκτυο, να μπορέσει δηλαδή η Ελλάδα να αναδείξει την ομορφιά της και τον πολιτισμό της μέσα από τις οπτικοακουστικές παραγωγές. Έχουμε λοιπόν ένα κίνητρο το οποίο ήδη δουλεύει, έχουμε αιτήσεις οι οποίες έχουν εγκριθεί και άλλες οι οποίες θα εγκριθούν το επόμενο χρονικό διάστημα. Μιλάμε και για ξένες συμπαραγωγές, όχι μόνο ελληνικές. Το κίνητρο αυτό προβλέπει μια επιδότηση τάξης των 25% από μια μεγάλη γκάμα επιλέξιμων δαπανών και την επόμενη εβδομάδα, ακριβώς για να γίνει ακόμη πιο ανταγωνιστικό το κίνητρο, θα προχωρήσουμε στην αύξηση της επιδότησης στο 35%. Και μάλιστα αυτή τη φορά χωρίς ταβάνι, χωρίς το όριο των 5 εκατομμυρίων. Επομένως η Ελλάδα θα έχει ίσως το πιο ανταγωνιστικό cash rebate, το πιο ανταγωνιστικό κίνητρο επιδότησης οπτικοακουστικής παραγωγής που υπάρχει παγκοσμίως. Μπορώ να σας πω κάτι, κύριε Κρέτσο, αν μου επιτρέπετε. Γυρίστηκε το Μάμα Μία εδώ, ας δώσω ένα παράδειγμα. Ναι. Πώς χάσαμε μια ευκαιρία, λοιπόν, στο παρελθόν αυτό. Γυρίστηκε το Μάμα Μία το ένα εδώ και ήταν ένα καταπληκτικό τοπίο που ήταν πραγματικά οι σποράδες. Mm-hmm. Το δεύτερο, που υποτίθεται ότι συνεχίζεται στο ίδιο νησί ελληνικό, έχει γυριστεί επάνω στην Κροατία. Κροατία.
το τοπίο δεν είναι ίδιο, δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Αλήθεια. Και αυτό μετά διαστρεβλώνει και την εικόνα του ότι αυτό είναι Ελλάδα. Ε, εντάξει, μην μένουμε στα αρνητικά. Όχι, μεταξύ μας και το Μάμα Μία-Δύο ακόμη στην Κροατία και αυτό Ελλάδα διαφημίζει. Ελλάδα διαφημίζει, αλλά δεν είναι τόσο ωραίο το τοπίο όσο ήταν. Δίκιο, έτσι. Δεν είναι τόσο ωραίο. Το Μάμα Μία-Δύο έφυγε από εμάς διότι δεν είχαμε λύσει κάποια θέματα. Το ένα από αυτό ήταν το επενδυτικό κίνητο, το οποίο όχι μόνο το λύσαμε και λειτουργεί, διότι πέρα από τη γενναία επιδότηση που θα λαμβάνουν οι παραγωγοί, λειτουργεί, είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο λειτουργεί με πολύ σφιχτά χρονοδιαγράμματα. Και είναι αυτό το οποίο πολλές φορές. Έχουμε χρονοδιαγράμματα, δηλαδή. Βέβαια, σε 45 ημέρες εγκρίνεται η αίτηση. Μπράβο. Και σε 6 μήνες από την ολοκλήρωση των γυρισμάτων, προσέξτε, όχι το post-production, οι παραγωγοί θα πάρουν τα χρήματά τους πίσω. Τώρα θα γίνει την επόμενη εβδομάδα ακόμη πιο ανταγωνιστικό. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να προχωρήσουμε και σε κάποια άλλα βήματα τα οποία τα επενηχθήκατε προηγουμένως. Και θέλω να πω ότι είχα και μια κατηδίαν συνάντηση αυτές τις μέρες με τη νέα Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Ζορμπά, η οποία έδειξε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και με την οποία θα συνεργαστούμε πάρα πολύ στενά, διότι η οπτικοακουστική παραγωγή έχει να κάνει με τον πολιτισμό. Είναι ουσιαστικά πρέπει να βρούμε μια συμβιωτική σχέση ανάμεσα στην ψηφιακή τεχνολογία, διότι ο κινηματογράφος, το animation, η τηλεόραση είναι ψηφιακά προϊόντα, δεν μπορούν να υπάρξουν και ταξιδεύουν και η παραγωγή, η διανομή του περιεχομένου γίνεται, όπως είπα, και σε γραμμικές και σε επιγραμμικές πλατφόρμες. Αλλά δεν πάβει όμως να είναι και μια μορφή τέχνης μέσα από την οποία οι ίδιοι καλλιτέχνες προσφέρουν την τα συναισθήματά τους, τις αιμονές τους, την αγάπη τους, σκαλίζουν την ιστορία. Επομένως, τα θέματα της αδειοδότησης και της απλοποίησης των διαδικασιών κινηματογράφησης είναι ένα βήμα το οποίο πρέπει να γίνει άμεσα. Γνωρίζετε, το έχω ζητήσει και το έχουμε ζητήσει ως Υπουργείο εδώ και αρκετό καιρό. Γνωρίζω επίσης ότι έχει προχωρήσει το Υπουργείο Πολιτισμού, άρα θα υπάρχει σύντομα μια αντίστοιχη υπουργική απόφαση. Από εκεί και πέρα εμείς προχωράμε ακόμη σε πιο γενναία βήματα, διότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να βάλει στο κάδρο και στο επίκεντρο του μεταμνημονιακού προτύπου ανάπτυξης χώρας τον κινηματογράφο, την τηλεόραση, το animation, είναι χρήσιμο αυτό, το video game. Είναι το brand name της χώρας. Είναι βεβαίως, αυτό. Αλλά αφήστε με, κύριε Λασκαράτο, να σας πω ότι ένα πράγμα το οποίο είναι σημαντικό, ότι σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης πολύ σύντομα θα διαμορφώσουμε ένα νέο παράλληλο τραπεζικό υποστηρικτικό σύστημα μπρος στους παραγωγούς. Τι είναι αυτό? Είναι εγκυοδοσίες δανείων που θα καλύπτουν τουλάχιστον το 80% δανείων τα οποία θα δίνονται για οπτικοακουστικές παραγωγές. Και επίσης πολύ σύντομα, εντός του τριμήνου, θα βγάλουμε και την πρώτη πρόσκληση για ένα venture capital, ένα ταμείο επιχειρηματικών συμμετοχών, από το οποίο το ελληνικό δημόσιο δίνει 50 εκατομμύρια και θα αναζητήσουμε τουλάχιστον 20 από ιδιώτες επενδυτές, από ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν παραγωγές οπτικοακουστικές στην Ελλάδα. Άρα θα λύσουμε και θα πάμε όπου θέλετε, αλλά ακούστε με λίγο, θα λύσουμε και το θέμα του μετά, που το οποίο το έχουμε λύσει με το Castry Bay, διότι τα χρήματα αυτά αφορούν δαπάνες που γίνονται εντός ελληνικής επικράτειας και τα οποία δίνονται στους παραγωγούς αφού ολοκληρωθούν τα γυρίσματα, αλλά θα λύσουμε και το πριν. Το cash flow, δηλαδή το πρόβλημα ρευστότητας που έχουν πάρα πολλοί Έλληνες δημιουργοί και ελληνικές παραγωγές και το οποίο θα ενισχύσει, αν θέλετε, και τα κίνητρα και προς τους ξένους παραγωγούς να έρθουν αυτό στην Ελλάδα. Αυτό για κινηματογράφο και για τηλεόραση. Αυτό θα είναι και για κινηματογράφο και για τηλεόραση και για video game και για animation. Το περιβάλλον προφανώς για τους ανθρώπους που ασχολούνται με το κινηματογράφο, με την τηλεόραση, μοιάζει πιο ασφαλές. Τα κίνητρα είναι ξεκάθαρα πολλά πια. Το ερώτημα είναι αν έχετε κάποια πρώτη αντίδραση. Για παράδειγμα, πριν από ένα χρόνο περίπου, ο Πρωθυπουργός βρέθηκε στο Σικάγο, πήγε στους Ελληνοαμερικάνους που έχουν εκεί τα μεγαλύτερα στούντιο, το δεύτερο μεγαλύτερο στούντιο στην Αμερική. Τώρα, βλέποντας το νέο πλαίσιο, έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να έρθουν να κάνουν μία-δύο ταινίες. Ναι. Και όχι μόνο εκείνη. Και άλλες παραγωγές από άλλες χώρες του εξωτερικού. Έχετε κάποια πρώτα σημάδια, μια επικοινωνία? Βεβαίως έχω σημάδια. Αυτή τη βδομάδα στο γραφείο μου, για παράδειγμα, είδα μια μεγάλη κινέζικη εταιρεία παραγωγής, η οποία έχουν έρθει για γυρίσματα. Ναι. Αντίστοιχη συνάντηση είχαμε και, και τον Ιούλιο, και από την Κορέα και από την Αμερική. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η αλήθεια είναι ότι η χώρα ως brand ακόμη δεν έχει φτάσει στο σημείο το να είναι ελκυστική όχι μόνο στους τουρίστες αλλά και στους επενδυτές. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια πολύ απαιτητική βιομηχανία
και η οποία περιμένει να δει αν όντως όλα αυτά τα οποία έχουν ήδη δρομολογήσει με τα κίνητρα δουλεύουν και περιμένουν. Πιστέψτε με όμως, όλοι οι καλλιτέχνες, όλοι οι δημιουργοί θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα, διότι η Ελλάδα εμπνέει και αν θέλετε μπορώ να σας πω και μια προσωπική ιστορία, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε, αλλά κάποια στιγμή όταν δούλευα στην Αγγλία, μια καλή συνάδελφο στο Πανεπιστήμιο, η κόρη της δούλευε με τον Kevin Spacey και στην παράσταση που είχαν γυρίσει όλο τον κόσμο με τον Sam Mendes, κάποια στιγμή ήρθαν και στην Ελλάδα και εκεί ο Kevin Spacey ο ίδιος αισθάνθηκε τεράστιο δέος όταν πήγε στην Επίδαυρο. Δηλαδή αυτό το οποίο αποπνέει η Ελλάδα στην καλλιτεχνική κοινότητα με την ιστορία της είναι μοναδικό. Να. Πέρα βέβαια από το όμορφο τοπίο. Αλλά σας είπα. Κύριε Υπουργέ, ναι, αν μπορούμε να το εξασφαλίσουμε αυτό και ως Υπουργείο. Δηλαδή κάτι που γυρίζεται στην Ελλάδα, αναπτύσσοντας αυτή τη σχέση, να αγοραστεί με μια προνομιακή τιμή από τη δημόσια τηλεόραση, από την ΕΡΤΕΝΑ, η ταινία δηλαδή να γυριστεί και να παίξει ωραία εδώ άνετα, ή εν πάση περιπτώσει και με μια καλή τιμή από τα κανάλια. Ποια έχουμε κανάλια? Sky, Star, Alpha, Antenna και Epsilon που πήραν τις άδειες. Πριν πάμε σε αυτό, αν μου επιτρέπετε. Γιατί τη βάζουμε αυτή τη σειρά, γιατί τη βάλατε με αυτή τη σειρά. Να σας πω κάτι, ένα λεπτάκι. Πριν κλείσουμε σε αυτό, θέλω επίσης να το πω ξεκάθαρα και δημοσίως, με ό,τι αυτό σημαίνει, ότι για μας, για την κυβέρνηση, είναι πολύ μεγάλο ζήτημα να έρθουν οπτικοακουστικές παραγωγές και παιδί στην Ελλάδα και να ενισχύσουμε τους Έλληνες δημιουργούς. Στο νομοσχέδιο της κυρία Κουντουρά το τελευταίο προβλέπονται, αναφέρεται ρητά η έννοια του κινηματογραφικού τουρισμού. Με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης προχωρούμε σε ένα πακέτο 25 εκατομμυρίων με μόχλες, μπορεί να φτάσει στα 75, για την παροχή εγκυοδοσίας δανείων και επίσης την δημιουργία του πρώτου επενδυτικού ταμείου, του Pure Venture Capital, αποκλειστικά για οπτικοακουστικές παραγωγές. Από εκεί και πέρα. Αυτό πάντα να το περιμένουμε. Αυτά πρέπει να τα περιμένουμε με ένα deadline 3-6 μηνών. Εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να γίνουν ακόμη πιο γρήγορα. Επιμένω επιτακτική ανάγκη, αλλά πιστεύω και εκεί θα έχουμε καλές εξελίξεις. Θα είναι η απλοποίηση των διαδικασιών κινηματογράφου από το Υπουργείο Πολιτισμού. Και βέβαια, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Εργασίας, η οποία ήδη έχει γίνει και υπάρχει πολύ θετικό πνεύμα, είναι να λύσουμε και τα θέματα για το εργόσιμο, για τους έξτρας, τους κομπάρσους, για να απλοποιηθούν και οι διαδικασίες. Από εκεί και πέρα, στον αναπτυξιακό νόμο, έχουν μπει όλος ο κλάδος των οπτικοακουστικών έργων. Μπορούν να επιδοτηθούν δηλαδή και στούντιο και αγορά μηχανημάτων για την κατασκευή, όπως είπα, στούντιο. Αυτό αφορά και Έλληνες, έτσι. Βεβαίως, και ήδη υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον και σε αυτό το πεδίο. Θέλω συνολικά να σας πω ότι υπάρχει μια ολοκληρωμένη πολιτική η οποία έχει ξεκινήσει και η οποία με συνεργασία όχι μόνο από τα άλλα υπουργεία αλλά και από τις περιφέρειες, οι οποίες χρειαζόμαστε και τις θέλουμε δίπλα μας για να φτιάξουμε και αυτές τις μονάδες διεκπαιρέωσης, τα film office σε κάθε περιφέρεια και στους 7 μεγάλους δήμους της χώρας, και βέβαια μια προσπάθεια που κάνει το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων να στήσει το πρώτο εθνικό αποθετήριο οπτικοακουστικών έργων και αρχείων, που οποίο θα διασώσει και θα προβάλλει την εθνική οπτικοακουστική μας κληρονομιά. Είναι, μπορεί να ακούγονται εύκολα, είναι λίγο σύνθετα, αλλά πιστέψτε με, τα έχουμε ήδη ξεκινήσει και η μαγική λέξη κλειδί για όλα αυτά είναι η συνέργεια. Είναι μια εθνική υπόθεση, θέλουμε όλους τους stakeholders της αγοράς αλλά και όλους τους φορείς και τους κατόχους θέσης ευθύνης σε τοπικό, περιφερειακό αλλά και σε επίπεδο κυβέρνηση να συνδράμουν σε αυτό. Και εγώ είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε πάρα πολύ καλές εξελίξεις. Να εξειδικεύσουμε παραπάνω. Περιμένουμε τα αποτελέσματα, πρέπει να σας πούμε. Έχετε δίκιο, αλλά ξέρετε κάτι. Μπορούμε να μιλάμε πολύ ώρα, αλλά θέλω και αυπίσεις να πω και αυτό, ότι επειδή η Ελλάδα είχε και ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στην ολοκλήρωση της διαδικασίας διαβούλευσης για την οδηγία για τα οπτικοακουστικά μέσα, όπου εκεί επιβάλαμε στους μεγάλους παρόχους σε επιγραμμικές πλατφόρμες τύπου Netflix ότι το 30% του περιεχομένου θα είναι ευρωπαϊκό και ότι θα πρέπει να επενδύσουν και σε τοπικό, σε local content περιεχόμενο. Αυτό σημαίνει, γιατί θα έχουμε ένα νομοσχέδιο από τη δική μας πλευρά μέχρι τέλος του χρόνου, ότι το Netflix θα είναι και υποχρεωμένο να επενδύσει σε μια τηλεοπτική σειρά στην Ελλάδα. Μάλιστα. Δηλαδή, πέρα από τα κίνητρα, θέλω να πω ότι υπάρχει και μια. Και ένα πλαίσιο. Ένα θεσμικό πλαίσιο. Εφάζουμε κανόνες. Και παίρνει ρόλο ουσιαστικά. Και παίρνει ρόλο. Αλλά εμάς η στόχευση είναι να διαμορφώσουμε συνθήκες. Επειδή δεν έχουμε πια πολύ χρόνο να φύγουμε από το Netflix που το πληρώνουμε, να πάμε στα κανάλια που θα τα πληρώσουμε. Θα τα πληρώσουμε εδώ και πέρα. Θα πληρώσουμε, έτσι.
Τα κανάλια κοιτάξανε. Χθες ήταν μια. Όχι, πριν πάμε εκεί πέρα. Η σειρά που διάβασα, Λασκάλα, είναι σωστή. Γιατί βάζουμε. Επειδή διάβασα πριν από 5 λεπτά πια. Έχει σημασία να κάνει. Έτσι θα είναι. Έτσι θα είναι πλέον. Δεν το γνωρίζω. Εγώ ξέρω ότι χθες ήταν μια ιστορική ημέρα. Το ΕΣΟΡΟΥ έβγαλε τη λίστα των τελικών δικαιούχων αδειών εθνικής εμβέλειας, ελεύθερης λήψης. Επομένως, λύγει μια ιστορία 30 ετών ανομίας. Θα έλεγα μια περίοδο η οποία δεν τιμά μια σύγχρονη αστική δημοκρατία, διότι δεν ήταν και κάτι το τόσο φοβερό. Άδειες έπρεπε να δώσουν, όπως υπάρχουν άδειες σε κάθε επιχείρηση που λειτουργεί σε αυτή τη χώρα. Το μόνο ζήτημα, το μόνο αγκάθι ήταν αυτό με τις τηλεοπτικές άδειες. Και πάντα υπήρχαν με έτσι. Με τον αριθμό. Όχι μόνο με τον αριθμό, στον οποίο θέλω να σας πω ότι βεβαιωθήκαμε πλήρως. Διότι και επαναλαμβάνω, ο διαγωνισμός που κάναμε εμείς ήταν για τη μία κατηγορία αδειών από τις 7 που προέβλεπε ο νόμος. Εάν για παράδειγμα είχαμε τελειώσει το 2016, ενδεχομένως τώρα να είχαν αδειοτηθεί και έξτρα κανάλια. Αλλά επειδή μιλάνε και για τον αριθμό κάποιοι, οι οποίοι λειτουργήσαν και ως βραχίωνας πολιτικής διαπλοκής, πρέπει να μας πούνε τι κάνανε για να κατοχυρώσουν έξτρα συχνότητες με τους γείτονές μας, με τους Ιταλούς, τους Βούλγαρους, τους Τούρκους, για να μπορεί να χωράνε και περισσότερα κανάλια στο διαθέσιμο φάσμα εν ώψη του δεύτερου ψηφιακού μερίσματος. Άρα υπάρχει πλήρη δικαίωση και ικανοποίηση, διασφαλίζονται πλήρως 2.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης στον χώρο της τηλεόρασης. Εγώ σε αυτές θα έβαζα και τους ανθρώπους εργαζομένους σε ΕΡΤ για να δείξουμε πραγματικά εδώ υπάρχει μια ανάσχεση των στατιστικών μείωσης ή των ροών, αν θέλετε, μπρος στην ανεργία και μπρος στην επισφαλή εργασία. Είναι μια δικαίωση, είναι μια νέα μέρα και ελπίζω ότι θα είναι και η τελευταία φορά που θα ξαναμιλήσω εγώ για τις τηλεοπτικές άδειες. Από εδώ και πέρα πρέπει να μιλήσουμε για κάτι πιο σημαντικό. Η τηλεόραση παραμένει ο βασιλιάς στο χώρο της ψυχαγωγίας και της ενημέρωσης. Είναι μια τεράστια αγορά, διεθνοποιημένη αγορά. Η τεχνολογία δίνει δυνατότητες να καταναλώνουμε περιεχόμενο παντού. Είναι αυτό που λέμε το Anywhere, Anytime TV. Και πρέπει, επαναλαμβάνω, η ελληνική μυθοπλασία να ταξιδέψει στο εξωτερικό, εκτός από τον Άρθρο και ξένες παραγωγές στην Ελλάδα. Πέρα από αυτό, να ρωτήσουμε με το Μέγκα, πριν κλείσουμε, έτσι, τι θα γίνει τώρα, γιατί το πρωί λέμε και το... Σκάρα τους θέσεις, θα την κάνω εγώ σήμερα. Με το Μέγκα είναι, κατά την άποψη, μια θλιβερή ιστορία, διότι το Μέγκα εγώ το θεωρώ το ελληνικό Netflix. Είναι ένα κανάλι το οποίο ακόμη και στις σειρές που παίζει τώρα, μέσα στη βδομάδα θα δείτε, έχει από τα υψηλότερα hashtags. Ο κόσμος έχει δώσει εμπιστοσύνη στις σειρές του Μέγκα. Αλλά δυστυχώς είναι ένα κανάλι το οποίο λειτουργεί εδώ και τόσο καιρό χωρίς ιδιοκτήτη και επενδυτή. Η Αναστασία έκανε δεύτερη καριέρα το καλοκαίρι. Όποιος μιλάει. Πεντάχρονα, εξάχρονα, επτάχρονα, ξαναγνώρισε. Και αυτό κάτι δείχνει. Μεγαλώσαμε. Και αυτό κάτι δείχνει και για την ιδιωτική τηλεόραση, η οποία βέβαια θέλω να πω ότι έχει ανταποκριθεί και με το Κάσιρμπετ. Δηλαδή φέτος στην ελληνική τηλεόραση μαζί με τις δύο νέες σειρές μυθοπλασίας που θα. Έχει και η ΕΡΤ. 10 έπρεπε να έχει η ΕΡΤ. Εγώ ως εργαζόμενος το λέω. Μαζί σας είμαι. Μαζί σας είμαι και νομίζω. Και ποιος άλλος θέλει. 10 έπρεπε να έχει. Κύριε Λασκαράτου, μαζί σας είμαι και νομίζω είναι και το μόνο αδύναμο σημείο της ΕΡΤ. Διότι μπορώ για την ΕΡΤ να πω πάρα πολλά καλά πράγματα για την ποιότητα των ξένων τηλεοπτικών σειρών. Για την πραγματική και σπουδαία δουλειά που κάνουν οι άνθρωποι στον χώρο της ενημέρωσης, για το γεγονός ότι η ΕΡΤ επενδύει σε αυτό το οποίο αναδεικνύει τη γραμμική παραδοσιακή τηλεόραση και την ανταπίβει με τα υψηλότερα ποσοστά τηλεθέασης, δηλαδή το ζωντανό αθλητικό πρόγραμμα, επαναλαμβάνω το ζωντανό αθλητικό πρόγραμμα, στο θέμα της μυθοπλασίας. Πιστεύω και εγώ ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Όμως είναι γεγονός ότι το τηλεοπτικό τοπίο φέτος θα έχει 18 νέες σειρές ελληνικές. Ελληνικές. Επομένως είναι μια μεταβολή. Πρέπει να λέμε και τα θετικά πράγματα. Δυστυχώς για την υπόθεση του Μέγκα πρέπει να περιμένουμε την απόφαση του ΣΤΕ. Αλλά δυστυχώς εκεί δεν έχουμε μια. Έτσι, οι επενδυτές του, οι ιδιοκτήτες του. Προφανώς δεν ήθελαν το κανάλι, δεν ξέρω πώς θα μπορώ να τα χαρακτηρίσω, δεν βρέθηκε λύση. Να σας πω, πλαίσιο έχετε βάλει, γιατί από τη μία είναι εργαζόμενοι που υπάρχει ένα πλαίσιο και φορά πολύ κόσμο. Αν βάλει το πέστο, δεν μπορώ να κρατηθώ όμως. Ναι, δεν γίνεται. Εντάξει, οι εργαζόμενοι θα είναι 400 κάθε κανάλι. Μας αφορά το πλαίσιο και μας αφορά όλους. Ποιότητα, πλαίσιο ποιότητας. Και σοβαρότητα στα κανάλια θα υπάρχει. Κρέμες, θα βλέπουμε συνέχεια κρέμες. Με ρωτάτε. Φινάρι, άλλη, δηλαδή, αν τη βάλω εγώ την κρέμα σήμερα, θα γίνω αύριο 15. Συγγνώμη, ένα λεπτό. Κύριε Λασκαράτο, όμως με ρωτάτε πράγματα στα οποία πρέπει να ρωτήσετε το ΕΣΟΡΟΥ. Εγώ δεν είμαι αρμόδιος για το περιεχόμενο των καναλιών. Εμείς κάνουμε μια πολιτική. Ένα λεπτό, κύριε Μερτζάνη.
να σπρώξουμε τα κανάλια στην παραγωγή μυθοπλασίας και να δημιουργήσουν δουλειές και σε ένα άλλο επιχειρηματικό πρότυπο. Ρωτάω την κυβέρνηση. Και έχουμε... Πρώτα ρωτάω και σας επαναλαμβάνω. Πρώτα ρωτάω ως κυβέρνηση. Ότι έχουμε συγκρουστεί πάρα πολλές φορές. Όχι μόνο στο θέμα της αδειοδότησης και στο θέμα της διαφήμισης και έχουμε φέρει ρυθμίσεις όχι μόνο για τη γραμμική τηλεόραση, για το IPTV, για την δορυφορική τηλεόραση. Εμείς θέλουμε ένα επιχειρηματικό μοντέλο το οποίο θα δίνει όθηση στην καινοτομία, θα δημιουργεί θέσεις εργασίας και αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν τα κανάλια αρχίζουν και σκέφτονται με έναν προσανατολισμό ότι πρέπει και να εξάγουν περιεχόμενο. Το πλαίσιο να μην δημιουργούνται κανάλια τηλεμάρκετινγκ, το βάζει μόνο το SURU. Βεβαίως. Δεν μπορεί να το βάλει και η κυβέρνηση ότι παιδιά, υπάρχει ένα κανάλι για να παράξει ένα προϊόν, ενημερωτικό, ψυχολογικό, αλλά όχι διαφημιστικό. Και αυτό το βλέπουμε έχετε δίκιο, σε πάρα πολύ μεγάλη κλίμακα. Έχετε δίκιο, είναι πολύ σοβαρό ζήτημα. Υπάρχουν εκπομπές οι οποίες καμιά φορά δεν καταλάβανε και εγώ τι είναι. Πουλάνε βιβλία. Κάνουν θρησκευτικό κήρυγμα, κάνουν γεωπολιτικές έτσι, ασκήσεις επί χάρτου, κάνουν απλή ρητορική μίσος. Τι ακριβώς κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Όμως, και είναι σοβαρό και καλώς κάνετε και το βάζετε, επαναλαμβάνω όμως ότι όλα αυτά τα οποία αναφέρεστε, τα οποία από εδώ και πέρα θα τα βλέπουμε μόνο σε περιφερειακά και τοπικής εμβέλειας κανάλια, προκύπτουν από το γεγονός της έλλειψης μιας διαδικασίας αδειοδότησης. Διότι η διαδικασία αδειοδότησης σημαίνει ότι κάνω έτσι για μια συγκεκριμένη στόχευση κανάλι. Ναι. Είμαι αυτός ο επιχειρηματίας, έχω αυτούς τους όρους, πληρώ αυτούς τους κανόνες. Μάλιστα. Τα ότι 30 χρόνια δεν είχε γίνει, είναι ακριβώς αυτό το οποίο γέννησε τέτοιου είδους παθογένειες και οι οποίες αδικούν, αν θέλετε, και το χώρο και τις δημοσιογραφίες. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλά κουράγια να έχετε και να ελπίζουμε. Δεν έχουμε κουράγια. Έχουμε ελπίδα. Θέλουμε συνέργεια. Είναι εθνική υπόθεση. Δεν ελπίζουμε. Πάμε για ένα δυνατό 2019 για την οπτικοακουστική παραγωγή και θέλουμε όλη την επιχειρηματική και την καλλιτεχνική κοινότητα να είναι σε εγρήγορση προκειμένου αυτό το σχέδιο να πετύχει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.